Είναι δεύτερο κόψιμο της ελληνοφρένειας από την ελληνική τηλεόραση? Με αυτόν τον τρόπο, όχι, είναι πρώτο κόψιμο. Από το Sky φύγαμε μόνοι μας. Καταλαβαίναμε ότι θα πάει εκεί η κατάσταση, οπότε προλάβαμε και φύγαμε μόνοι μας. Τώρα στον Α. Τώρα μας κόψανε. Τελείως. Μας λογοκρίνανε. Πώς? Καταρχήν δεν περίμενα ότι θα βγείτε. Κόβεστε, έτσι. Δεν περίμενα ότι θα βγείτε και θα απαντήσετε σε αυτό. Γιατί? Θα καθόμαστε να ακούμε τις βλακίες του Βερίκιου και του κάθε Βερίκιου που λέει ότι κοπήκαμε για τα νούμερα. Τι θα κοπεί τώρα? Είδα, ξεκίνησε το Survivor. Το τατουάζ έκανε 10. Θα κοπεί, για να δω. Εκεί να πούμε, ναι, εντάξει, ο Α κόβει πράγματα που έχουν να κάνουν με τα νούμερα. Που βέβαια η τελευταία εκπομπή μας έκανε και 20. Παρ' όλα αυτά, κάθε βλακία δεν θα μείνει αναπάντητη. Θα ακούμε τον καθένα λέει το κοντό του και το μακρύ του. Πώς είναι στην παραγωγή της εκπομπής? Δεν είναι ένας άνθρωπος μόνος του και άλλοι 2-3 που φαίνονται στην κάμερα, φαντάζομαι. Στην τηλεοπτική 35 άτομα έμειναν άνεργα μετά το κόψιμο του Α. 35 άτομα. Μια εκπομπή πολιτική σάτιρας δεν κόβεται. Λογοκρίνεται μόνο. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν κόβεται μια εκπομπή πολιτική άτρα επειδή δεν έκανε. Δηλαδή είναι είδο από μόνο του. Δηλαδή, αν δεν πάει καλά ένα δελτίο ειδήσεων, κόβει το δελτίο ειδήσεων από ένα κανάλι, επειδή δεν πήγε καλά τρεις εκπομπές. Είναι αστείο να το λέμε και μόνο αυτό.